Καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς προσθέτουμε νέα χρήματα για αγορές. Σε αυτό το λογαριασμό βλέπουμε ότι έχουμε διαθέσιμα για ψώνια 65 ευρώ. Αν η παραγγελία μας είναι πάνω από 65 ευρώ, τότε το πρώτο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να προσθέσουμε την διαφορά. Έστω ότι η παραγγελία μας είναι 100 ευρώ, άρα χρειάζεται να προσθέσουμε ακόμα 35 ευρώ. Πάμε στη γραμμή εργαλείων, πατάμε e-shop, deposit to e-shop, πληκτρολογάμε τη διαφορά, 35 ευρώ, continue. Συμπληρώνουμε στοιχεία διευθύνσης που ζητάει εδώ πέρα, continue to next step και υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορούμε να πληρώσουμε. Ο πρώτος είναι να χρησιμοποιήσουμε τις προμήθειες που έχουμε ήδη μέσα. Υπάρχει ένα κουτάκι που λέγεται Cash Wallet Balance και εφόσον έχουμε πληρωθεί από την πετέρα, μπορούμε να επιλέξουμε continue και να μεταφερθούν από τα cash μας στο e-shop wallet για αγορές. Μπορούμε μέσω PayPal. Είναι καλό να κάνουμε double click για να φεύγει το βελάκι από τη μία επιλογή στην άλλη. Continue to next step, βάζουμε την κάρτα μας και κάνουμε την πληρωμή. Και μέσω credit card, πάλι double click, continue, 10 εξαψήφιο, συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και κάνουμε την πληρωμή. Με το που κάνουμε την πληρωμή, θα δούμε ότι στο e-shop wallet μας από 65 θα γίνουν 100. Μετά πάω στο καλάθι και συνεχίζω την παραγγελία μου και πληρώνω με τα λεφτά που έχω στο e-shop wallet. Άρα, πρώτα προσθέτουμε χρήματα και μετά συνεχίζουμε την παραγγελία μας πληρώνοντας το τέλος με το e-shop wallet. Καλές αγορές σε όλους!